Έχει τίτλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος στην τοπική παράδοση, η περίπτωση του μυθικού κεφαλόδες μου στο Ριβλούχι». Να σας χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά. Να συστήσουμε την Αγγελική Τζίλια, είναι η μητέρα του στο χωριό μας εδώ, ο πατέρας στο μικρό της πρώτης νόμος εδώ στο χωριό. Ναι, το όμορφο είναι μία από τα δύο παιδιά δημοτικού και άλλα δύο νηπιαγωγείου που μένουν στο χωριό. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα ωραία που ακούσαμε, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, αποδεδειγμένα και με τις, και με τον κύριο που μου μίλησε τον κύριο Λιντάκη για τα ιατρικά, θα περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι, στους θρύλους, τις παραδόσεις, τους μύθους που έχουν μείνει μέχρι σήμερα, που έχουν σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Εγώ προέρχομαι, τυχάνει να είμαι και εγώ κατά του ίμιση από την περιοχή, είμαι από τα Νάματα, εδώ το πιο πάνω χωριό, ο πατέρας μου, αλλά γεννήθηκα μεγάλωσα στη Μελίκη Μαθίας. Η Μελίκη είναι ένα από τα 45 χωριά του Ρουμλουκιού. Το Ρουμλουκί είναι ο κάμπος της Μαθίας που διαπερνάται από τον μεγάλο ποταμό τα Αναλιάκμονα. Εκεί έχει μείνει πάρα πολύ ζωντανή η μνήμη για κάποιους προφορική παράδοση, για κάποιους άλλους μύθους, ότι ο γυναικείος κεφαλόδεσμος, ο νηφιάρχος κεφαλόδεσμος, αυτό που θα κάνουμε μόλις τώρα, είναι ένα δώρο του μεγάλου βασιλιά, μεγάλου Αλεξάνδρου, στις γυναίκες της περιοχής. Επειδή μου είπατε ότι βιάζεται κάποιος κύριος, οι γυναίκες στο Ρουμλούκι, τον κάμπο αυτό που αναφέραμε, οι παντρεμένες γυναίκες φορούσαν το κατσούλι. Το κατσούλι είναι αυτό εδώ το πράγμα, το στρόγγυλο, το οποίο φτιάχνεται από μία νεροϊκιά, λυγίζουν ένα ξύλο, το οποίο στεγνώνει, δίνουν ένα ύφασμα και μέσα βάζουν πρόβιο μαλλί. Στο κέντρο βέβαια όλο αυτού του σχήματος βάζουν ένα κομμάτι πρόσφορο από λιτουριά και λένε ότι όσο θα ξεραθεί το ψωμί, τόσο γερά δεμένο θα είναι το ζευγάρι μεταξύ τους. Την ημέρα του γάμου της και πάθει να το φοράει την ημέρα που πεθαίνει ο σύζυγος. Όλα αυτά τηρούνταν μέχρι το 1940 περίπου πριν τον πόλεμο. Μετά στα χωριά Μελίκη, Βεργίνα, δεξιά του Αλιάκμονα, συνέχισαν οι γυναίκες να φοράνε παραδοσιακές φορεσιές μέχρι τη δεκαετία του 70, όπου και καταλήφθηκε η φορεσιά. Έτσι, είναι πολύ η μύθη και πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε γύρω από το κεφαλόδεσμο. Οι γυναίκες, πέρα από όλη την υπόλοιπη φορεσιά, φτιάχνανε το κεφαλόδεσμο με διάφορους τρόπους, παίρνανε τα μαλλιά, δημιουργούσαν δύο πλεξούδες, αλλά μέσα μπλέκανε και ψεύτικα μαλλιά, μαλάκια δηλαδή, και κάνανε μεγάλες πλεξούδες, έτσι ώστε να γίνει το κατσούλι και η περικεφαλαία όσο γίνεται πιο μεγάλη και πιο επιβλητική. Υπήρχε σε εισαγωγικά ένας ανταγωνισμός μεταξύ των γυναικών, ποια γυναίκα θα δέσει το πιο μεγάλο κατσούλι στη μικρή τοπική κοινωνία όπου ζούσαν. Έλεγαν, βγήκε, κοιτάδε και χόρεψε, φορούσε ένα κατσούλι, το έδεσε πολύ ψηλά. Οι γυναίκες μεταξύ τους είχαν ένα τέτοιο ανταγωνισμό. Βάζει λοιπόν το κατσούλι με την κορδέλα και το στηρίζει στο πηγούνι. Κάνει βέβαια με διάφορους σχηματισμούς, με σαπούνια, με κάτι σαν το σημερινό ζελέ, φτιάχνει κάτι φράτσες, φτιάχνει τα πλαϊνά, τα λεγόμενα τσουλούφια, αφήνανε έναν όγκο μαλλιών από τα πλαϊνά, τα οποία τα βάζανε και σε αυτά σαπούνια, τα στρίβανε και κάνανε κάτι κουνουράκια και τα ξανατυλίγανε πάνω στο κεφάλι. Κάτι τέτοιες κομμώσεις ή τα κάνανε πλεξουδάκια και τα στρίβανε. Έχουμε συναντήσει σε μία φυλή στο Πακιστάν, στους Καλάς. Τυλίγουν την πλεξούδα γύρω από το κατσούλι, η κάθε μία το είχε στο μέγεθός της το κατσούλι, έτσι και την κορδέλα, τώρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς κοπελή σε μικρή. Δέχουν το κατσούλι πάνω από το κεφάλι, εκεί. Παίρνουν ένα μεγάλο άσπρο μαντίλι, το λεγόμενο νταρτμά, το οποίο το στρίβουν και το κάνουν ένα τρίγωνο. Το βάζω πάνω από το κεφάλι. Λοιπόν, πάνω από όλα αυτά, βάζουν ένα άλλο άσπρο μαντίλι, το λεγόμενο το τσεμπέρι. Ορίστε.
όταν ντυνόταν η νύφη με όλα αυτά, σε ένα σπίτι μένανε πολύ μαζί. Πεθερά, κουνιάδες, συνυφάδες, η μία στόλιζε την άλλη. Αλλά όταν ήταν το σκέτο το κατσούλι, εκεί τότε είναι μόνη της. Όπως λέει και ο λαογράφος εκεί του χωριού μας της Μελίκης, ο Γιώργης ο Μελίκης, ότι μπορεί, χωρίς ιστορία πολλές φορές μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ζωή τους όλοι. Θέλοντας να πει ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλές φορές την ιστορία του, αλλά τους μύθους τους τιμούν. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος, για κάποιους βέβαια ίσως είναι και προφορική παράδοση, ότι σε μια μάχη που είχε γίνει παλιά, έλειπε ο στρατός και οι λιγοστοί άντρες που είχαν μείνει να φυλάσσουν την περιοχή διλιάσανε και οπισθοχώρησαν. Οι γυναίκες βλέποντας ότι κάνε τη μάχη πήραν τα τότε όπλα, βοήθησαν τους άντρες και διώξαν τον εχθρό. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς, πήρε τις περικεφαλαίες από τους άντρες και τις φόρεσε στις γυναίκες. Και έτσι από τότε λέει ο μύθος ότι έχει επικρατήσει και φοράνε οι γυναίκες τα κατσούλια με τις φούντες. Αυτό που εγώ προσωπικά έτσι στην έρευνά μου έχω εντοπίσει, θεωρούνται πολύ τυχεροί όσοι καταφέρναν να παντρευτούν γυναίκες ντόπιες από αυτή την περιοχή. Γιατί κάνανε, πιστεύω, ότι όλες οι υπόλοιπες γυναίκες της Υπαίδρου, δηλαδή ξυπνούσαν το πρωί να κουβαλήσουν νερό, να πλύνουν, να ζυμώσουν, να θερήσουν, αλλά σηκωνόταν και μία ώρα πιο νωρίς για να δέσουν αυτόν τον κεφαλόδεσμο, ο οποίος ήταν τόσο δύσκολος και περίτεχνος, όπως βλέπετε όλο αυτό, που πολλοί λένε μα είναι δυνατόν να κυκλοφορεί, γιατί αυτό το δεν άνθρωπο μια φορά την εβδομάδα. Όλη την υπόλοιπη εβδομάδα ήταν με το κατσούλι δεμένο στο κεφάλι. Κοιμότανε και με αυτό το πράγμα, στο πλάι. Θερίζανε με αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άπειρες φωτογραφίες και πάρα πολλές γιαγιάδες που ακόμα θυμούνται, ας πούμε, ότι μάνας τους ήταν με το κατσούλι στο κεφάλι. Όσοι καταφέρνανε λοιπόν να παντρευτούν, ο πατέρας μου από τα Νάματα έλεγε ζούς, πέρασαν με τα κοπάδια από τη Μελίκη και παντρεύτηκε ντόπια γυναίκα. Η υπόλοιπη κοινωνία έλεγε τυχερός, παντρεύτηκε ντόπια γυναίκα. Η γιαγιά μας με τη μητέρα μου, η μάνα, έχει την ύφη με αυτό το πράγμα. Έχουμε φωτογραφίες που μπορούσε κατσούλι. Πάνω από αυτό το, έτσι λίγο πρόχειρα τώρα, πάνω από αυτό το άσπρο το τσεμπέρι, μπορούσε το μεγάλο μαύρο μαθέση, όπου σε ένα σημείο είχε ένα χοντρό κομμάτι τσόχας βουτυγμένο σε κερί, το κυροπάκι το λεγόμενο, το οποίο έκανε το σχήμα του γύσου, αυτό της περικεφαλαίας το πιο χαρακτηριστικό. Το τυλίγουν και αυτό γύρω γύρω. Πιάσε και αυτά τα δύο μαύρα. Αυτό το σκληρό κάνει και τη μύτη από όλο αυτό το πράγμα. Και αυτά τα πιάνουν, τα σταθεροποιούν όλα μαζί με μία κουφίτσα εδώ στο πλάι. Να πούμε ότι οι παντρεμένες γυναίκες που φορούσαν κατσούλι, από το τι φορούσαν πάνω στο κεφαλόδεσμο ή γενικά από τους κεφαλόδεσμους στην περιοχή του Ρουκλουκιού, καταλαβαίναμε σε ποια κοινωνική τάξη ανήκει η γυναίκα, σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκεται, σε ποια οικογενειακή κατάσταση βρίσκεται, από το τι θα έβαζε πάνω στο κεφαλόδεσμο, καταλαβαίναμε τα πάντα. Υπήρχαν μεσοχώρια, γλέντια, πανηγύρια, όταν έβγαιναν οι γυναίκες, ανάλογα με το τι θα στολίδια και το τι εξαρτήματα θα μπορούσαν πάνω στο κεφάλι, καταλαβαίνανε τα πάντα. Αν ήταν ελεύθεροι, αν ήταν παντρεμένοι, αν είχε παιδιά, αν ήταν αραβωνιασμένοι, αν είχε μείνει χείρα, αν προέρχεται από πλούσιο πατέρα και έχει φτωχό άντρα, όλα αυτά τα καταλαβαίνανε από το τι έβαζε στο κεφάλι. Να δούμε λίγο και στο θέμα μας, αυτό για το Μεγαλέξανδρο. Θα δείτε ότι ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες που έχουν μάθει από τις γιαγιάδες τους να δένουν κατσούλια, να ντύνονται, να στολίζονται, χρησιμοποιούν όρους όπως ότι να έδεσα την περικεφαλαία, έκανα την περικεφαλαία ή αρματώθηκα. Να το αρμάτωσα το κατσούλι, το στόλισα, το έκανα. Χρησιμοποιούν όρους και όχι από στις μέρες μας, ορολογίες από παλιά. Υπήρχαν γιαγιάδες που αναφερόταν σε αυτά τα πράγματα ότι δένουν τα κατσούλια, αλλά δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο κατσούλι, επειδή πάνε να δέσουν την περικεφαλαία.
ή όταν στολισόταν μια πλούσια γυναίκα και έβαζε όλα τα εξαρτήματα, γιατί είχε και κάποιες αλυσίδες με κάτι μαχαίρια, με διάφορα άλλα στολίδια, έλεγε την αρμάδωσα, γίνηκε καπετάνιος, ας πούμε, έτσι στα, και στη διάλογη, στην τοπική. Τώρα, αυτό ήταν το καθημερινό το σχέδιο του Κατσούλη. Αν πηγαίναν στο χωράφι, επειδή ήταν κάμπος και όλες δουλεύαν στα χωράφια, περιζήτησαν αυτές που είχαν άσπρο λαιμό, θα τύλιγαν τον κατεβάζω κατά το λαιμό. Έτσι, τύλιγαν το πηγούνι και το λαιμό για να μην τους μαυρίσει ο ήλιος. Αλλά όταν μια γυναίκα θα στολιζόταν, θα αρματωνόταν για να βγει στο μεσοχώρι, να φανεί, να δείξει την κοινωνική της τάξη, να δείξει όλα αυτά που αναφέραμε λίγο πριν, αρχίζει και τυλίγει τα μαντήλια πίσω και θα βάλει τα υπόλοιπα στολίδια. Όπως σας είπα πριν, από τον κεφαλόδοξο καταλάβαινε στα πάντα. Αυτά όλα, τα νυφοστόλια και τα ακριβά κοσμήματα και τα εξαρτήματα του κεφαλόδοξου, τα αγόρασε ο γαμπρός. Ο πεθερός του προκειμένου, όταν ήταν να γίνει ο γάμος. Αν μια γυναίκα ήταν, ο άντρας της είχε χρήματα, θα της έκανε ένα κομμάτι, μια τσόχα χρυσοκεντημένη, το λεγόμενο χρυσοτσέμπερο, και έπαιρνε πάνω στο κεφάλι του, εδώ μπροστά. Να δείξει τον πλούτο της, έτσι. Και πάμε τώρα στα κοσμήματα. Όταν μια γυναίκα εισέρχονταν σε ηλικία γάμου, αποκτούσε από τον πατέρα της, άνοιγε τη δυνατότητα, ένα κόσμημα, το οποίο το λέγανε μαυγικοτάρι. Το μαυγικοτάρι είναι στην ουσία πολλές αλυσίδες μαζί, με κάποιες καρφίτσες, εγγράφες, και ανάλογα με το πόσες αλυσίδες και πόσα φλουριά είχε, φαινόταν τι οικονομικής κατάστασης είναι το σπίτι από όπου προέρχεται η κοπέλα. Όταν παντρευόταν όμως, όσο φτωχός και να ήταν ο άντρας, έπρεπε να αγοράσει τη γυναίκα του ένα μαγικοντάρι αντί της βέρας. Το οποίο μαγικοντάρι, αν μπορείτε να ήταν ένα στοχός, θα έπρεπε ένα κόσμο με τέσσερις αλυσίδες. Στο μέτωπο πλέον θα μπορούσε το κόσμο του άντρα της και στο πίσω μέρος του κεφαλόδεσμου το κόσμο του πατέρα της. Αν βλέπαμε λοιπόν έναν κεφαλόδεσμο, μια γυναίκα να φοράει ένα κόσμο με τέσσερις αλυσίδες μπροστά και ένα κόσμο με 15 αλυσίδες πίσω, έλεγες παντρεύτηκε το άντρα από το σπίτι και το αντίστοιχο, έτσι. Στην προηγούμενη περίπτωση υποθέτουμε ότι πήρε ένα σχετικά πλούσιο, πάντα το κόσμο έμενε στο πλάι, στο επόμενο μαγικοντάρι. Αυτά ήταν οι λεγόμενοι κοιμτζίδες που τα φτιάχνανε παλιά, κάποιοι αντιροπροσωπόοι θα τους χαρακτηρίσουμε σήμερα, οι οποίοι θα κατασκευάζανε. Υπάρχει ένα άλλο κόσμημα που λέγεται γούλια ή τσουράκια κάτι άλλο, γιατί και υπήρχε η έννοια της μόδας και παλιότερα. Τα γούλια ήταν κόσμημα παλιότερης εποχής, δηλαδή έχουμε βρει και αυθεντικά και σε πολλές φωτογραφίες, τα οποία περνούσαν κάτω από το λαιμό. Γκατζόμουν και πιανόταν εδώ. Κάτι αντίστοιχο, επειδή τα χωριά όλα του κάμπου του Ρουντουρκιού παλιότερα ήταν τσιφλίκια σε κάποιους πλούσιους, σε κάποιες πλούσιες οικογένειες στην Κωνσταντινούπολη, λένε ότι είναι κατάλοιπο του Βυζαντίου. Και πάμε τώρα στις φούντες που είναι πολλά φουντάκια μεταξωτά από το ένα ραμμένα δίπλα στο άλλο, πάνω σε κάτι παλιά υφάσματα χρυσοκεντημένα με χρυσές κλωστές. Αυτά μπαίναν πάνω στο κεφάλι με τέτοιο τρόπο που δημιουργούνταν αυτή η περικεφαλαία που λέμε, έτσι. Λοιπόν, η μία μπαίνει πάντα πάνω στο κατσούλι. Φανταστείτε τώρα να κυκλοφορεί μία γυναίκα μέσα σε ένα χωριό με όλο αυτό το πράγμα στο κεφάλι. Ίσως από αυτό που σας είπα πριν, από το μύθο που έχουμε ακούσει ή αν είναι και πραγματικότητα, αυτό που ανέφερε και πριν η κυρία Καραγιάννη και ο γιατρός, έχουμε πάει σε εκδηλώσεις εκτός Ελλάδος πάρα πολλές, και Αμερική και παντού, αλλά αυτό που συναντήσαμε το 2002 όταν πήγαμε στα εγγένεια της βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, έγινε μία εκδήλωση και θέλησαν στα εγγένεια της βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου να χορέψει ένα γκρουπ από Μακεδονία. Και συνεργαστήκαμε για ένα δίμηνο, σκηνοθετήσαμε την όλη παράσταση, την εμφάνιση και πήγαμε το παρουσιάσαμε εκεί. Όταν φτάσαμε, έπρεπε όλες οι γυναίκες να έχουν αυθεντικούς κεφαλόδεσμους, γιατί τώρα όλα τα χορευτικά έχουν έτοιμα καπέλα που τα φοράνε και δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε και πολύ χάλια αντίγραφα. Όταν βγήκαν οι γυναίκες όλες
με τα αυθεντικά κατσούλια, με τις αυθεντικές περικεφαλαίες, χτυπώντας τον ταούλι έτσι με μια ιεροτελεστία, οι άνθρωποι εκεί, η τοπική κοινωνία μας φέρθηκαν, όπως περιγράψατε και εσείς, ότι σαν να ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες από την Μακεδονία στην Αίγυπτο. Και το άλλο σημαντικό, φορώντας όλο αυτό το κεφαλόδεσμο και βάζοντας όλο αυτό το βάρος στο κεφάλι, οι γυναίκες στην περιοχή είχαν μια επιβλητικότητα και αυτή τη δείχνανε και μέσα από τους χορούς. Δεν θα δείτε στην περιοχή του Λουμπλουκιού να βγαίνουν και ένα χοροπηδάκι και να χορεύουν γρήγορα και χορεύουν αργά με πολύ ειδικές κινήσεις, ηλεκτρονικές. Καμαρωτά με το χέρι και το μαντί, πολύ αργά, σε σημείο που νομίζω ότι δεν χορεύουν. Και όμως χορεύουν και πολύ εσωτερικά μάλιστα. Αυτά όλα, επειδή έρχεται να παρευρεθώ σε κάποια συνέδρια έτσι αντίστοιχα, έγιναν όταν άρχισε να αναβιώνουν τέλος πάντων κάποιες αρχαίες τραγωδίες και να πρέπει να μπει ένα κομμάτι του χορού. Παίρνανε ως χορογραφίες από άλλες χώρες, από διάφορες άλλες χώρες. Ο Τσιάνος, ο Σωσιάνος, επειδή υπήρξε χορευτής, στο συνέδριο μας είπε ότι σε μία εκδήλωση, ως χορευτής τότε στη Δώρα Στράτου, έγινε μία εκδήλωση και είχαν πάει κάποιες γιαγιάδες από τον Μπλούκι να χορέψουν. Εκεί που ντυνόμασταν να ακούμε, λέει, να χτυπάει τον ταούλι τόσο αργά, τελειτουργικά, όλα τα ντάμ. Πάμε, τρέχω γρήγορα, ανεβαίνω στη σκηνή και βλέπω 8 γιαγιάδες να χορεύουν με κάτι περικεφαλές, κάτι πολύ αργά πράγματα. Και πήρε στοιχεία από αυτούς τους χορούς και τα εισήγαγε μετά στις αρχές τραγωδίες, σε κάποια κομμάτια τέλος πάντων που αναβιώνουν, που γίνονται τώρα. Λοιπόν, και βέβαια πάνω από όλο αυτό το κεφαλόδεσμο που θα γυρίσει στο πλάι που πέρα για να φανεί, η κάθε γυναίκα έβαζε ό,τι στο ίδιο ήθελε. Υπήρχαν παγόνια, υπήρχαν λουλούδια, χάντρες, καρφίτσες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που μπορεί να έβαζε μια γυναίκα ως στολίδι στον κεφαλόδεσμο του Ρουμπλουκιού. Αυτό που και εκπομπές ραδιοφωνικές και πολλοί που έρχονται στην περιοχή είναι αυτό ακριβώς που τονίζουν ότι είναι ένα δώρο του μεγάλου βασιλιά στις γυναίκες για το θάρρος που δείξανε σε μία μάχη. Σαν να σχολιάσω αυτό που ανέφερα πριν, ότι χωρίς ιστορία μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι, αλλά χωρίς μύθους δεν γίνεται να ζήσουμε. Επιστημονικά, αυτό που μας έχει πει η πρώτη πρόεδρος του Εθνογραφικού Κέντρου του Μουσείου, που ήταν η κυρία Κονταρίδη, ότι σε κάποια οστά, σε κάποια κρανία από τάφους, βρεθήκανε πολλά αντικείμενα που αυτά μας παραπέμπουν ότι οι κεφαλόδες της περιοχής εκείνης της εποχής θα ήταν κάπως περίτεκτοι. Αλλά επιστημονικά δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι οι γυναίκες στην αρχή να πούσουν. Έτσι. Θα τη γυρίσει την μέρα στο πλάι λίγο να τη δούμε, έτσι. Ορίστε. Θα τη γυρίσει λίγο στο πλάι να τη δούμε. Ναι, ναι, θα τη γυρίσουμε. Θα πάρουμε κανένα δύο λουδάκια και τελειώσαμε. Δυστυχώς στις μέρες μας ελάχιστες γιαγιάδες πλέον έχουν μείνει και λίγοι νέοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μάθουν να φτιάχνουν αυτού του είδους του κεφαλόδου. Έχει εσύ νότατος, εσύ θα τους το δείξεις εσύ. Ένας ναι, είμαι και εγώ. Το μήνυμα που περάσατε και σαν αντίστατη να πάνε το μηνού και για γυναίκες που ναι, δεν είναι και η πρακτική εφαρμογή. Τώρα πλέον ναι. Έχει εξετάσει την αυτή. Αλλά οι γυναίκες στο μηνού, αυτό που εγώ συνάντησα, όπως σας ανέφερα, είναι ότι θεωρούνταν κάποιος τυχερός, όποιος κατάφερε να παντρευτεί μία γυναίκα από το Ρουμπλουκιού. Όποιος μπορεί. Σηκωνόταν η άλλη τη νύχτα να δέσει το κατσούλι και να πάει στο χωράφι με όλο αυτό το πράγμα. Άμα ήταν στα λάμματα, η μητέρα μου ήταν πιο σαν λάμματα. Βέβαια εκεί πήγε άλλη. Και τα τσουράκια τα λεγόμενα, τα σκουλαρίκια, και αυτά ερχόταν στο πλάι. Γύρισε λίγο στο πλάι. Κάτσε λίγο να σε βγάλω μια φωτογραφία λίγο. Όχι λίγο να τη βγάλουμε αυτό που πριν είναι.
βέβαια υπήρχαν και κάποιες παραλλαγές που κάθε γυναίκα ίσως έβαζε τη φούτα πιο μπροστά ή άλλη λίγο πιο πλάι. Η μία πάντως έμπαινε πάνω στο κατσούλι και δημιουργούσε αυτό το σχήμα της περικεφαλαίας. Και αυτό που θέλω να συγκρατήσω είναι ότι υπήρχε ο ανταγωνισμός των γυναικών ποια θα κάνει την πιο επιδυτική περικεφαλαία. Εδώ λίγο, όχι ολόκληρη, μόνο το κεφάλι. Εκεί. Λίγο ακόμα, κάτω εκεί. Εκεί. Είχαμε υποχρεωτικό μοντέλο τώρα. Ευχαριστούμε. Περίμενε. Λίγο χέρι.